γεγονός ότι μας δίνεται ως χώρα το εκπαιδευτικό σύστημα ένας χρόνος χωρίς αυτή την πίεση και μια ανάσα να μπορέσουμε να μας στοχαστούμε και να δούμε λίγο το μέλλον της χώρας και τις διαφωνίες μας και τις συμφωνίες μας, είναι καλό. Καλά. Δεν ξέρω πόσο ανάσα θα πάρουμε, γιατί τη φιλιά στα λεμιά μας την έχει βάλει. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μας έχεις βάλει σε δύο καινούργια μνημόνια. Οπότε τώρα δεν έχεις περιθώριο να τα λες αυτά. Κοίταξε. Το μόνο σίγουρο, θα σε πάω στη Σύμη για να δεις πώς πραγματικά χτυπάει η καρδιά της ακριτικής Ελλάδας. Αυτό που είναι βέβαιο, Αλέξη μου, είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες ψεύτικες ελπίδες. Ο ελληνικός λαός αυτό που ζητάει από όλους μας αυτή τη στιγμή είναι ειλικρίνη. Θέλει να ξέρει που βρίσκεται, ποιες είναι οι προοπτικές του και τι πραγματικά μπορεί να γίνει για τον τόπο. Λοιπόν, δοκιμάστηκαν και τα μεγάλα λόγια και όλα αυτά και οι υποσχέσεις. Καταλάβανε όλοι που βρισκόμαστε. Από εδώ και πέρα, με τι γίνεται. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένας δρόμος, ο δρόμος της εξόδου της κρίσης. Εγώ ετοιμάζω σχέδιο γι' αυτό. Θα μου πεις και εσύ τι έχεις στο μυαλό σου.